Παλίας, αλλά με το τρίποντο. Πάμε να βλέπουμε τι έγινε στο Ελπάσο και πώς εξελίχθηκε αυτό το παιχνίδι. Λίγες φάσεις, όχι πάρα πολλές. Από την πλευρά της Καλλιθέας ίσως οι περισσότερες. Με αποκορύφωμα το διπλό δοκάρι εκεί που είχαμε. Εκείνο το διπλό δοκάρι στο 18ο λεπτό είναι όλα τα λεφτά. Στο δεύτερο λεπτό πάντως εκτελείται το κόρνερ για την Καλλιθέα. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου μετά από κεφαλιά εδώ του Μουκτάρη. Η Καλλιθέα προσπαθεί να μπει ιδιαίτερα δυνατά. Στο έκτο λεπτό τώρα γίνεται το γύρισμα στον Μπέλη από τον Φράγκο. Εδώ ένα σούτ ενστικτοδό σχεδόν. Ο Ξενοδόχοφ θα διώξει κόρνερ. Νομίζω ότι ο Ξενοδόχοφ ήταν βασικός πρωταγωνιστής για την ομάδα της ΑΕΛ σήμερα, καταφέρνοντας να κρατήσει το 0 στην εστία του. Ένα το λεπτό, ένα μακρινό σούτ από τον Μπέλη και πάλι ο Ξενοδόχοφ θα διώξει. Εδώ τα βάζει και με την άμυνά του. Και έχει δίκιο έτσι που τα βάζει. Όταν δημιουργούνται τόσες ευκαιρίες. Στο 15 ο Μπέλης και πάλι, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών της ΑΕΛ, θα γίνει εδώ η κόντρα, θα μπλοκάρει ο Ξενοδόχοφ και πάλι σταθερά. Για να πάμε σε αυτό που προανέφερε, στο διπλό δοκάρι που είχε η ομάδα της Καλλιθέας, στο 18ο λεπτό, 17ο προς 18ο, ο Μασένα θα κάνει το σούτ. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δεξί δοκάρι του Ξενοδόχοφ, ο Μπέλης στο νέο σούτ, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Είναι σίγουρα από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Για highlights είναι απίστευτη φάση. Εδώ οι παίκτες της Καλλιθέας έχουν κάθε λόγο να τα βάζουν με την ατυχία τους. Στο 45 όμως η ΑΕΛ έχει την τύχη με το μέρος της. Βγαίνει η σέντρα από τον Κουτσιανικούλη. Ο Πάτο με κεφαλιά θα τη στείλει στα δίχτυα των γηπεδούχων και έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει η ΑΕΛ. Γιατί κόντρα και στη ροή του αγώνα, μπορούμε να το πούμε αυτό, κατάφερε να πετύχει ένα γκολ σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, δηλαδή με το που τέλειωνε το πρώτο ημίχρονο. Εδώ πανηγυρίζουν και οι φίλοι της ΑΕΛ, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό της για μία ακόμη φορά. Ωραία γλυκιά σέντρα από τον Κουτσιανικούλη, αν δεν κάνω λάθος. Και κεφαλιά από τον Ουσμάν Πάτο για να γίνει έτσι το 0-1. Δεν ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του δευτέρου μηχρόνου. Βέβαια, οι παίκτες της Καλλιθέας ήταν λογικό να δεχτούν την ψυχρολουσία. Εδώ θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα το Μαρουκάκι να παίρνει την μπάλα και να προσπαθεί να παραβιάσει την εστία, αλλά ήταν πολύ κακό το σούτ. Εκτός αγωνιστικού χώρου, στο 57 εδώ. Εδώ ο Νίκος Παντέλης, ο προπονητής της Καλλιθέας. Έχουμε φτάσει στο 87ο λεπτό και πάλι ο Μπέλης είναι αυτός που θα σουτάρει. Και πάλι ο Ξενοδόχοφ θα μπλοκάρει, θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Και ενώ προσπαθεί η Καλλιθέα να πάρει έστω το βαθμό της ισοπαλίας, στο 94 τώρα, Ράτκο Ντόστανιτς εδώ στα πλάνα. Ένα γυριστό σουτ που θα γίνει. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτά σε γενικές γραμμές.